έχουμε μεταναστευτικό, κοινωνικές αντιλήψεις και πραγματικότητες. Είναι και η συζήτηση για τα νέα νομοσχέδια του Υπουργού των Εσωτερικών στη Βουλή. Θα συνδεθούμε λοιπόν με μέλη της Επιτροπής Εσωτερικών αλλά και της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Έχουμε τον Ανδρέα Κυπριανού, βουλευτή Δημοκρατικού Συναγερμού. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κυπριανού. Κύριε Κυπριανού. Ωραία, έχουμε τον ήχο τώρα. Ταυτόχρονα θα συνδεθούμε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα με την κυρία Σκεύη Κουκουμάτη, βουλευτή του ΑΚΕΛ, αλλά και τον εκπρόσωπο τύπου του Δημοκρατικού Κόμματος, τον κύριο Παύλο Μιλωνά. Ας κάνουμε αρχή με εσάς, κύριε Κυπριανού, να δώσουμε χρόνο στους συνεργάτες μου να συνδέσουν και τους υπόλοιπους προσκεκλημένους. Συζητάμε το θέμα βέβαια του μεταναστευτικού και έχει έρθει πια ενώπιον της Επιτροπής Εσωτερικών και τα νομοσχέδια. Θα ήθελα όμως μια αρχική τοποθέτηση σε σχέση με τους χειρισμούς που πρέπει να τύχει αυτό του χειρισμού, στους οποίους θα πρέπει να τύχουμε αυτού του θέματος. Καταρχήν θέλω να συγχαρώ των Υπουργών Εσωτερικών, γιατί έχει στείλει αυτά τα 4 νομοσχέδια στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Τα νομοσχέδια θα συζητηθούν στην Επιτροπή Νομικών μετά από απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής. Επιτέλους, κυρία Χατζηκώστα, πρέπει να μπει μια τάξη. Αντιλαμβάνεστε, όλα τα νομοσχέδια είναι συμβατά με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά επιτέλους η Κύπρος δεν μπορεί να είναι ξέφραγον αμπέλι, δεν μπορεί να υπάρχουν κίνητρα για οικονομικούς μετανάστες, δεν μπορεί να παρουσιάζονται οικονομικοί μετανάστες ως αιτητές πολιτικού ασύλου, δεν μπορεί να κάνουν κάποιοι εικονικούς γάμους για να μπορέσουν να παραμείνουν στην Κύπρο, δεν μπορεί να έρχονται ως φοιτητές και μετά να ζητούν πολιτικών άσυλων. Βέβαια, αυτά τα δύο τελευταία που είπατε περιλαμβάνει και την συμμετοχή, δεν ξέρω αν και στα υπόλοιπα, περιλαμβάνει και τη συμμετοχή και τη βοήθεια των Κυπρίων πολιτών που ζουν σε αυτή τη χώρα. Κοιτάξτε να δείτε. Ή και αξιωματούχων. Επειδή ακούω και το συνεργάτη σας στην τηλεφωνική γραμμή, λοιπόν, δεν μπορεί, επαναλαμβάνω, να αποφασίσουμε εμείς νέους ορισμούς του τι είναι πολιτικός πρόσφυγας, κυρία Χατζηκώστα. Πολιτικός πρόσφυγας είναι αυτός που διώκεται στη χώρα καταγωγής του για τα πολιτικά του, πιστεύω. Υπάρχει και υπήρξε μεγάλη εκμετάλλευση από οικονομικούς μετανάστες, αλλά, και να μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί το έχουμε ζήσει πολύ έντονα τον τελευταίο καιρό, μία προσπάθεια διοχέτευσης μεταναστών από την Τουρκία, τόσο στον Εύρο, στη Θράκη, στα ελληνικά νησιά και στην Κύπρο. Άρα εμείς ως πολιτεία έχουμε υποχρέωση να προστατεύσουμε την πιθανή αλλίωση του δημοκρατικού χαρακτήρα. Διάγουμε αγώνα εθνικής επιβίωσης και δεν μπορεί, επαναλαμβάνω, η Κύπρος να είναι ξέφραγον αμπέλι. Η Κύπρος είναι ευρωπαϊκή χώρα, τηρεί τους ευρωπαϊκούς κανόνες, αλλά μέσα στα πλαίσια τήρησης των ευρωπαϊκών κανόνων δεν μπορεί να δίνονται κίνητρα και να γίνεται η Κύπρος κέντρο οικονομικών μεταναστών ή σταλμένων από την Τουρκία, αντιλαμβάνεστε, στα πλαίσια μιας προσπάθειας αλλίωσης του δημογραφικού χαρακτήρα. Νομίζω έχει λεχθεί ξεκάθαρα το τι συμβαίνει και στην Ελλάδα και στην Κύπρο και η πολιτεία έχει υποχρέωση να προστατεύσει την κρατική μας οντότητα, το δημογραφικό χαρακτήρα της πατρίδας μας μέσα από συγκεκριμένες νομοθεσίες. Και επαναλαμβάνω, αυτά τα νομοσχέδια τα οποία έχουν κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων επιτέλους βάζουν έναν τέρμα στην εκμετάλλευση του συστήματος από ορισμένους επιτίδιους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Κουκουμά, εσείς θεωρείτε ότι όντως υπάρχει εκμετάλλευση από επιτίδιους η υφιστάμενη νομοθεσία και ότι όντως χρειάζεται η αλλαγή και υπάρχει απειλή της δημογραφικής αλλίωσης, όπως προωθείται από το Υπουργείο των Εσωτερικών? Να πω ότι τα νομοσχέδια έχουν κατατεθεί στην Επιτροπή Εσωτερικών, στην οποία δεν είμαι μέλος. Εγώ είμαι πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων και εννοούμε τους Κύπριους εκτοπιστέντες. Προφανώς, ναι. Ακριβώς. Είναι γεγονός ότι χρειάζεται να συζητήσουμε τα θέματα που αφορούν την μεταναστευτική πολιτική και κυρίως πώς εφαρμόζουμε
τις αντίστοιχες νομοθεσίες που υπήρχαν μέχρι τώρα, αλλά και που ενδεχομένως τώρα με την κατάθεση των νέων νομοσχεδίων να προκύψει. Οι έννοιες και οι αγωνίες κάποιων ότι θα απειλείται ο δημογραφικός χαρακτήρας της Κύπρου, νομίζω ότι δεν στηρίζονται σε δεδομένα, στηρίζονται σε φήμες, σε εικόνα που έχει δημιουργηθεί μέσα στον κόσμο ότι όλοι οι ξένοι είναι εδώ για να προκαλέσουν προβλήματα στους Ελληνοκύπριους βασικά, γιατί εμείς στρεφόμαστε τελικά απέναντι σε όλους. Δεν είναι μόνο όσοι έρχονται στην Κύπρο είτε ως αιτητές ασύλου, είτε ως άνθρωποι που επιζητούν μια καλύτερη εργασία και μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Μας ανησυχεί ο κάθε ένας, ακόμα και ο Ευρωπαίος που έρχεται στην Κύπρο, που πλέον ως μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάποια πράγματα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε διαφορετικά. Θα ξεκινήσει η συζήτηση, αντιλαμβάνομαι, των νομοσχεδίων που έχουν κατατεθεί. Εμείς θα εκφράσουμε και με τούτη την ευκαιρία την έντονη μας απέτηση να συζητηθούν θέματα που σχετίζονται με τις συνθήκες διαβίωσης των αιτητών ασύλου, και θα αναφερθώ στο θέμα του κέντρου φιλοξενίας στην Κοκκινοτριμιθιά, το γνωστό Μπουρνάρα, όπου εκεί στηβάζονται σε ένα χώρο που θα μπορούσαν να διαμένουν 300 άτομα, στηβάζονται τώρα 700 άτομα. Το έχουν κλείσει στη βάση διατάγματος λόγω προβλημάτων που παρουσιάζονται. Αντί να αντιμετωπίσουν προβλημάτων υγείας. Αντί να στηρίξουν τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα, μου είναι αδιανόητο πραγματικά στην Κύπρο, την ευρωπαϊκή χώρα, να χρειάστηκαν η πάντια αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο να πάρει σαπούνια, παρακαλώ, στον οικισμό αυτών. Αν είναι δυνατόν, στερούμαστε αυτή τη δυνατότητα και ξεκινώ από αυτόν το ασήμαντο σε κόστος και που ενδεχομένως να προλάβαινε θέματα που αφορούν τις συνθήκες υγιεινής που ζει αυτός ο κόσμος. Έχουμε δει βίντεο όπου τα κρεβάτια ήταν στο χώμα, το αντίσκηνο είχε τοποθετηθεί στο χώμα και όταν έβρεξε, να αντιλαμβάνεστε, το κρεβάτι ήταν μέσα στις λίμνες νερού που είχε δημιουργηθεί. Έγιναν κάποιες αλλαγές βέβαια στο χώρο εκεί και επισκέφθηκε ξανά εκ νέου η αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών, η πτέρυγα δεν για τους πρόσφυγες. Δεν έχω ακούσει την έκθεση τους κατά πόσο έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες. Αυτό που ξέρω, γιατί δεν επιτρέπεται να επισκεφτούμε το Πουρνάρα και να επιβεβαιώσουμε κάποια πράγματα, αλλά και στην Κοφίνου διαχρονικά κάθε μας επίσκεψη, παρά τις διαβεβαιώσεις ότι όλα ήταν τέλεια και κάποιος θα πρέπει να τους ζηλεύει κιόλας αυτούς τους ανθρώπους για τις συνθήκες διαμονής τους, τα πράγματα δεν ήταν καθόλου έτσι. Εμείς είμαστε εκεί να εφαρμόζονται όλες οι πρόνοιες και διεθνών και ευρωπαϊκών συνθήκων που έχουμε υπογράψει, να είμαστε αλληλέγγυοι προς ανθρώπους που επιζητούν στήριξη και που έχουν ξεφύγει κυρίως από περιοχές που είναι αιστείες πολέμου. Αυτοί είναι οι πρόσφυγες, βέβαια. Αυτοί είναι οι πρόσφυγες. Οι πρόσφυγες είναι διαφορετικό, αλλά και εκεί, σε εκείνες τις περιπτώσεις, τα πράγματα δεν είναι καλύτερα και πρέπει να είμαστε εκεί, να συμπεριφερόμαστε ως άνθρωποι προς αυτούς τους ανθρώπους. Κύριε Μιλωνά. Κάποια πράγματα δεν είναι απλά τι λέει το γράμμα του νόμου, αλλά πώς το εφαρμόζουμε. Και δυστυχώς, διαχρονικά. Υπάρχει τέτοια κατάσταση όπου καλλιεργείται και έτσι ανάμεσα στον κόσμο η ανησυχία ότι αυτοί οι άνθρωποι θα αλλοιώσουν το δημογραφικό χαρακτήρα, θα πιάσουν τις δουλειές μας, θα επηρεάσουν τα οικονομικά δεδομένα. Οι Κύπροι να νιώθουν ότι αυτοί οι άνθρωποι παίρνουν επιδόματα πολύ πιο ψηλά από τα δικά τους. Μιλώ για ανθρώπους που είναι λήπτες είτε του ΕΕ είτε διαφορετικά. Κάποιος πρέπει να πει επιτέλους ποια είναι τα βοηθήματα. Και ναι, ούτε τους Κύπριους να μην στηρίζουμε, να τους αφήσουμε με τα πενιχρά αυτά επιδόματα να πρέπει να τα βγάλουν πέρα, αλλά και ό,τι προκύπτει σε σχέση με ανθρώπινες συνθήκες διαμονής είτε αιτητών ασύλου είτε άλλων ανθρώπων που είναι στην Κύπρο. Ευχαριστώ και πολύ. Ναι, όπου υπάρχουν περιπτώσεις παραβατικότητας που αφήνουν υπονοούμενα ότι υπάρχουν εξτρεμιστές και άλλες καταστάσεις. Νομίζω υπάρχουν και άλλοι χώροι σε τέτοιες περιπτώσεις για να κρατηθούν αυτοί οι άνθρωποι, αλλά να μην σουβαλιάζουμε όλους ότι πρόκειται για εγκληματίες, για
Άρα λέτε η κάθε περίπτωση να ελέγχεται ξεχωριστά και ανάλογα με το άτομο. Ευχαριστώ, θα επανέλθω κυρία Κουκουμά, για να δώσω το λόγο και στον κύριο Μιλωνά. Θα επανέλθω. Εξέτασαν αντίστοιχα και τις αιτήσεις αυτών των ανθρώπων για να ολοκληρώνονταν και να παίρνουν τα μέτρα αντίστοιχα με την κατάσταση και τα δικαιώματα που κάποιος θα μπορούσε να έχει. Βέβαια, τη γρήγορη διαδικασία είναι κάτι που την προνοεί το νέο νομοσχέδιο, στο να γίνεται γρήγορη διαδικασία. Κύριε Μιλωνά. Κύριε Χατζηκώστα, νομίζω ότι πέρα από τα φιλοθύματα που ακούμε και τις ξενόφερτες ιδέες του ανθρωπισμού, νομίζω ότι αυτός ο τόπος και αυτή η πατρίδα δεν μπορεί να δέχεται μαθήματα στήριξης των προσφύγων, γιατί όσοι ή πολλοί από αυτούς που τους ακούτε να παρουσιάζονται ως ανθρωπιστές, αγουστά έχουν την λέξη προσφύγας και δεν γνωρίζουν καν τι σημαίνει προσφύγας, ούτε το έζησαν. Και μάλιστα δεν πέρασε από το μυαλό τους ότι κάποιοι από εμάς είμαστε προσφύγες, ζήσαμε την προσφυγιά, πραγματική προσφυγιά. Και επομένως το ένα με το άλλο δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Εδώ μιλούμε για ξεκάθαρες πληροφορίες, δεδομένα και τεκμήρια που αποδεικνύουν ότι η Τουρκία οργανωμένα επιχειρεί αλλίωση του δημογραφικού χαρακτήρα εδώ μας. Τα κατεχόμενα με τον επικισμό και στις ελεύθερες περιοχές με τη διοχέτευση χιλιάδων αλλοδαπών, όχι προσφύγων, οικονομικών μεταναστών ή λαθρομεταναστών με οποιοδήποτε τρόπο από την Αφρική ή από χώρες που δεν βρίσκονται σε πολύμη σχέση, με φοιτητές από τρίτες χώρες οι οποίες έρχονται στις ελεύθερες περιοχές είτε ως φοιτητές είτε με άλλων τρόπων, με τους εικονικούς γάμους και τον πλουτισμό μικρών ή μεγάλων κυκλωμάτων που δρούν στις ελεύθερες περιοχές. Και επομένως, μια χώρα που είναι υποκατοχή και απειλείται για το ελεύθερο τμήμα της, όχι από τους μεταναστές μόνο, από την Τουρκία, η οποία δεν κρύβει τις επεκτατικές συμβλέψεις, τουλάχιστον θα ήταν αστείο και σχήμα οξύμορο κάποιος να θεωρεί ότι όλα αυτά τα θέματα ακουμπούν μόνο γιατί ακουμπούν και θέματα ανθρωπιστικά. Ακουμπούν και ανθρωπιστικά θέματα, αλλά υπέρτα το καθήκον μας, νομίζω ότι υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, είναι να λάβουμε εκείνα τα σοβαρά μέτρα τα οποία θα προστατεύσουν την κυριαρχία της Δημοκρατίας, τη συνέχεια μας ως λαός και κυρίως να μην γίνουμε αντικείμενο εκμετάλλευσης από κάποιους οι οποίοι σφυρίζουν αδιάφορα και αναφέρομαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το πρόβλημα το συγκεκριμένο. Και γίνομαι ακόμα τώρα πιο συγκεκριμένος για να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του. Ναι. Εδώ και δύο χρόνια στην Βουλή, την αρμόδια επιτροπή της θεσμών, είμαστε ενημερωμένοι όλες οι πολιτικές δυνάμεις για τα σχέδια και την οργάνωση της Τουρκίας σε σχέση με αυτά τα κυκλώματα τα οποία δρούν στην περιοχή μας. Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ότι γύρω στις 15.000 μόνο το 19 πέρασαν και αιτήθηκαν πολιτικό άσυλο. Από αυτούς, οι 10.000 περίπου πέρασαν από τη γραμμή καταπάυσεως του πυρός. Από τα κατεχόμενα δηλαδή. Μιλώ για τεράστιους αριθμούς. Τη χλώρακα είδαμε την πραγματικότητα και τα εγκλήματα που έγιναν που προκάλεσαν ανασφάλεια στους κατοίκους. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι αιτητές ασύλου και όλοι οι πρόσφυγες και όλοι οι μετανάστες ή λαθρομετανάστες είναι ή παράνομοι ή οι οικονομικοί μετανάστες πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον τρόπο. Ωστόσο, πρέπει να δώσουμε τα εργαλεία σε αυτό το κράτος, σε αυτή την πατρίδα, ώστε αυτά τα οργανωμένα σχέδια να βρούμε τρόπους προστατεύοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα να τερματίσουμε αυτή την απαράδεκτη κατάσταση. Ναι. Τα υπόλοιπα δεν ξέρω αν γίνονται για άλλους λόγους. Είναι ψηναφήματα τα οποία ακουμπούν και χαϊδεύουν τα αυτιά των χειροκροτητών μας ένθεν και ένθεν. Και αυτή είναι η πραγματικότητα και το πρόβλημα, κυρία Χατζηκώστα, και σαν δημοσιογράφος και σαν βουλευτή αργότερα, όταν κάποιοι από εμάς υπερασπιζόμαστε αυτό το δικαίωμα αυτού του λαού, των Ελλήνων της Κύπρου δηλαδή, να υπερασπιστούν τη συνέχεια τους. Το μόνο που ακούγαμε ήταν η κλασική συστηματολογία περί ρατσισμού, ξενοφοβίας και οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστεί κάποιος. Να μας απαντήσουν κάποιοι αν υπάρχουν αυτή τη στιγμή ζητήματα της εργατικής τάξης, οι οποίοι δεν βρίσκουν δουλειές γιατί το κεφάλαιο και ο επιχειρηματικός κόσμος επιδιώκει να προσλάβει με χαμηλό κόστος και εκμεταλλευόμενος τους στόχους αυτούς ανθρώπους, τους πρόσφυγες δηλαδή και τους διαιτητές, αν δημιουργούνται θέματα με τις εργασίες, αν δημιουργούνται θέματα γκέτο και τοποίησης. Αν δημιουργούνται, όπου υπάρχει και τοπίση, υπάρχει και πραγματικότητα. Αν δημιουργούνται συμμορίες σε αυτούς τους κύκλους και αν χρειάζεται να ληφθούν μέτρα για να προστατεύσουμε και αυτούς και κυρίως το κοινωνικό σύνολο. Ναι. Κύριε Κυπριανού, πώς απαντάτε σε όλα αυτά και κυρίως θέλω να μου δώσετε μια απάντηση, επειδή εσείς αναφερθήκατε πρώτο σε δημογραφική αλλίωση, αν αυτό το όριο είναι κάτι φανταστικό που λέει και η κυρία Κουκουμά ή αν όντως υπάρχει. Είναι πάρα πολύ πραγματικό. Κυρία Χατζηκώστα, και μπορεί το ΑΚΕΛ να μην το ενδιαφέρει οι συγκεκριμένες εξελίξεις και οι προσπάθειες της Τουρκίας και το ότι υπάρχει μια τεράστια κέντρομόλος προς την Κύπρο. Εμάς μας ενδιαφέρει, έχει απαντήσει στην κυρία Κουκουμά και στο ΑΚΕΛ η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, στέλνοντας τη Frontex στα ελληνοτουρκικά σύνορα σε προσπάθεια
παραβίασης ή αποστολής χιλιάδων μεταναστών στην Ελλάδα. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απαντήσει ξεκάθαρα και στο ΑΚΕΛ. Θέλω να πω το εξής. Για χρόνια ολόκληρα αυτή η πολιτεία δεν έκαμε αυτό το οποίο έπρεπε για να ελέγξει τις μεταναστευτικές ροές. Εδώ υπήρχε υπηρεσία ασύλου. Ένας οικονομικός μετανάστης έκανε 3 και 4 χρόνια να εξεταστεί αίτησης του. Μετά, καθοδηγούμενος και από κάποιους, πήγαινε στην αναθεωρητική αρχή, άλλα 3-4 χρόνια εκεί. Και μετά πήγαινε και στο ανώτατο δικαστήριο, άλλα 3-4 χρόνια εκεί. Οπότε απολάμβανε των ψηλών, των παχουλών επιδομάτων για σειρά ετών. Προσκαλούσε και τους συγγενείς του, γιατί ήταν πολύ καλά στην Κύπρο. Άρα είχαμε δημιουργήσει ανεπίτρεπτα κίνητρα προς την προσέλευση οικονομικών μεταναστών στην Κύπρο, οι οποίοι παρουσιάζονταν, έβαζαν τον μανδύα, αν θέλετε, του πολιτικού πρόσφυγα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και επιταχύνονται μέσα από τα νομοσχέδια. Πρέπει να δημιουργηθούν αντικίνητρα. Πρέπει οι μετανάστες, όσοι θα αιτητούν πολιτικού ασύλου, να γνωρίζουν ότι θα μπουν σε ελεγχόμενους χώρους και ότι η αίτηση τους θα εξεταστεί γρήγορα. Πρέπει να δούμε το θέμα με τους φοιτητές. Επαναλαμβάνω, πώς μπορεί η κυρία Χατζηκώστα, ένας φοιτητής που έρχεται στην Κύπρο με τα χαρτιά του από τη χώρα του, με τις συστάσεις του, είτε ως εργαζόμενος είτε ως φοιτητής, μόλις πατήσει το πόδι του στην Κύπρο, να αιτείται πολιτικού ασύλου. Είναι ξεκάθαρο και υπάρχει επρόνοια στις ευρωπαϊκές οδηγίες σε σχέση με αιτήσεις οι οποίες είναι ξεκάθαρα, δεν έχουν καμία απολύτως βάση. Πρέπει να πω και κάτι άλλο, κυρία Χατζηκώστα. Ναι. Βεβαίως και ανησυχούμε ότι μέσα από αυτήν την προσπάθεια της Τουρκίας μπορεί να διοχετεύουν στις ελεύθερες περιοχές και πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας, ακόμα και πυρήνες τρομοκρατικών οργανώσεων, ότι η Τουρκία δεν μας έχει πείσει ότι δεν θα τολμήσει κινήσεις αποσταθεροποίησης. Άρα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό το κράτος σε όλες αυτές τις εξελίξεις. Πέραν αυτού όμως, κυρία Χατζηκώστα, δεν αντέχει η κυπριακή πολιτεία άλλους. Μακάρι να μπορούσαμε να φιλοξενήσουμε όλους τους πρόσφυγες του κόσμου. Ούτε και έχει ο Έλληνας ανάγκη να αποδείξει στον οποιονδήποτε πόσο ανθρωπιστής είναι. Αλλά άλλον το ένα και άλλον το άλλο. Και ξέρετε, αυτή η προσπάθεια προπαγάνδας ή να ρίξουμε τα φώτα αλλού, ξέρετε, στο σαπούνι, που έχει αλίμονο αυτή η πολιτεία αν δεν τηρούσε όλους τους κανόνες που υποχρεούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τους τηρεί και με το παραπάνω. Και βρίσκει μια ανεξαίρεση του Αγγέλα, αν έγινε κάποιο λάθος από κάποιον λειτουργό, από κάποιον υπάλληλο, να συζητούμε το σοβαρότατο θέμα της δημογραφικής αλλίωσης του μεταναστευτικού και το ΑΚΕΛ να μου λέει για το σαμπούνι στο πουρνάρα. Εντάξει, όταν αυτό παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα όμως ανθρώπων, φυσικά το ότι είναι αλλοδαποί ή το ότι είναι μετανάστες ή αιτητές δεν σημαίνει ότι εξαιρούνται από την ανθρώπινη φύση τους, έτσι δεν είναι? Για όνομα του Θεού, κύριε Χατζηκώστα, εσείς πιστεύετε ότι υπήρχε πρόθεση από τον οποιονδήποτε να μην έχουν όλα τα χρειώδη, να περνούν άριστα όσοι είναι εκεί στο πουνάρα, αν έγινε κάποιο λάθος, να εξεταστεί και αυτός που έφερε την ευθύνη να τιμωρηθεί? Εγώ πιστεύω ότι λάθη γίνονται σε όλες τις εκφάνσεις, είτε αφορά αλλοδαπούς, είτε Έλληνες, είτε Ευρωπαίους, είτε οποιονδήποτε, ότι χρήζουν βελτίωσης κάποια πράγματα από το κράτος. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση όμως. Κυρία Χατζηκώστα, όταν συζητούμε το μέγα θέμα του μεταναστευτικού, των μεταναστευτικών ροών, της προσπάθειας της Τουρκίας, η οποία έχει συγκεκριμενοποιηθεί και έχει αναγνωριστεί από όλους, και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, αλλά και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα συζητούμε για το σαπούνι στο πουρνάρα? Αυτό είναι το κεντρικό μας θέμα? Ή για εκείνο το θέμα αμέσως θα πρέπει να γίνουν ενέργειες και έγιναν, ούτως ώστε να διορθωθεί ένα λάθος αν έγινε? Αυτά είναι προσπάθεια, είναι φωτοβολίδες κρότου λάμψης για να ρίξουν τα φώτα της δημοσιότητας αλλού. Ευχαριστώ, κύριε Κυπριανό. Να πω ακόμα κάτι. Ναι. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπήρχαν στην Κύπρο άνθρωποι οι οποίοι με τον δικό τους τρόπο λειτουργούσαν ούτως ώστε να υποδεικνύουν στους αλληλοδαπούς συγκεκριμένα παραθυράκια του νόμου. Ένας εξ αυτών ήταν ο κύριος Πολυκάρπου και ο Κίσα. Έχω αποστείλει ανοιχτή επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος μάλιστα για συγκεκριμένη τοποθέτηση του κύριου Πολυκάρπου, όταν η εφημερίδα Αλήθεια τοποθετήθηκε και είπε μετά από όλα αυτά που γίνονταν στην Ελλάδα, στον Εύρο αλλά και στην Κύπρο και στα νησιά της Ελλάδος, είπαν ότι τρίτος ατσίλας πιθανόν να είναι το μεταναστευτικό, ξέρετε πώς απάντησε δημόσια αυτός ο κύριος που έρχεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων και τοποθετείται για τα δικαιώματα των μεταναστών? Είπαν ότι η πρώτη εισβολή
έγινε για να αποκατασταθεί η συνταγματική τάξη. Ότι η δεύτερη εισβολή πιθανότατα έδωσε τη δυνατότητα επίλυσης του κυπριακού προβλήματος. Και η τρίτη εισβολή, είπε ο κύριος Πολυκάρπου, δηλαδή αυτή των μεταναστών, όπως την υπονοούσε η εφημερίδα Αλήθεια, θα μας σώσει, μιλούσε στο δεύτερο πρόσωπο, δεν θεωρεί τον εαυτόν του Ελληνοκύπριο, θα μας σώσει από την αρία σας φυλή. Και αυτός ο κύριος έρχεται και εκφράζει απόψεις υπέρ συγκεκριμένων θέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Η αλήθεια είναι ότι έχει γραφτεί από τον ίδιο δημόσια σε μέσω κοινωνικής δικτύωσης αυτό το οποίο αναφέρεται. Είναι και γνωστό στον κόσμο. Ναι. Έχουν απαντήσει πάρα πολλοί συμπεριλαμβανομένοι στις εφημερίδες, αλλά εγώ αυτό το οποίο θέτω, δικαίωμα του να έχει οποιαδήποτε άποψη θέλει. Δικαίωμα του να υποστηρίζει όπως υποστηρίζει τις θέσεις του. Δεν μπορεί να έρχεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων κάποιος που μιλά ουσιαστικά τη γλώσσα της Τουρκίας. Γιατί η Τουρκία αυτόν είπε, ότι η εισβολή έγινε για να αποκατασταθεί η συνταγματική τάξη. Κατανοώ ακριβώς τη θέση που αυτό το οποίο λέτε. Ευχαριστώ, θα δώσω το λόγο στην κυρία Κουκουμάκη. Και το λέω γιατί έχω αποστείλει δημόσια ανοιχτή επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής να εξετάσει κατά πόσον αυτό το πράγμα είναι εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Κυπριακής Πολιτείας και του Κυπριακού κράτους. Μιλάτε, φαντάζομαι, για την υιοθέτηση της θέσης της Τουρκίας για την εισβολή του 1974. Και το τρίτο και σημαντικότερο που είπε ότι το μεταναστευτικό θα μας σώσει από την αρία σας φυλή ενώντας τους Ελληνοκύπριους. Για όνομα του Θεού. Ναι. Κυρία Κουκουμά. Μάλιστα. Δεν θα σχολιάσω τι έχει πει ο κύριος Κυπριανού για τον οποιοδήποτε. Απλά θα του υπενθυμίσω το δικό του στέλεχος του κόμματος του και αντιδήμαρχος Λεμεσού περηφανεύεται που είναι ρατσιστής. Οπότε αν θα αρχίσουμε να σχολιάζουμε τι είπε ο καθένας, δεν μας... Εκείνα που λέμε εμείς ως κόμματα και ως πολιτικοί, εκείνα νομίζω δεσμεύουν. Και θα πρέπει να υπενθυμίσω στον κύριο Κυπριανού για τις εισηγήσεις και τις ιδέες που έχει ότι θα πρέπει να επισπευθούν οι αιτήσεις, η εξέταση των αιτήσεων ασύλου παραδείγματος χάρη, είναι ότι κυβερνούν 7 χρόνια και μετά από 7 χρόνια, όταν αυξήθηκε το ρεύμα, ναι, ενώ κατηγορούσαν την προηγούμενη κυβέρνηση ότι τους προσκαλούσε, ότι τους προκαλούσε με τα πολύ καλά επιδόματα. Αυτοί δεν έχουν κάνει τίποτε αυτά τα χρόνια. Έχουν πάρει κάποια μέτρα απλά για να δυσκολεύουν και εκείνους που δίκαια ή τέλος πάντων κατάφεραν να φτάσουν στην Κύπρο και βρίσκοντας σε κίνδυνο στη χώρα τους. Λοιπόν, μετά από 7 χρόνια θυμήθηκαν ότι θα καταθέσουν νομοσχέδια για την μεταναστευτική πολιτική. Για μας είναι φανερά κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να συζητήσουμε. Αν θέλει να χαίρεται για τη Frontex, να χαίρεται ο κύριος Κυπριανού και οι άλλοι που συμφωνούν, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να πάρει τις ευθύνες του, να αναλάβει τις ευθύνες της και όχι απλά να συγκροτεί τέτοια σχέδια όπως η Frontex, να μην συμμετέχει σε δράσεις που προκαλούν είτε πόλεμο είτε επιδεινώνουν την κατάσταση φτώχειας σε χώρες όπου ο κόσμος φεύγει κυνηγημένος για να βρει κάπου αλλού στήριξη, να βρει μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και επιτέλους η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δει, ναι, γιατί στην Κύπρο έχουμε αναλογικά ενδεχομένως περισσότερους πρόσφυγες και αιτητές ασύλου, να δει επιτέλους τη σύμβαση του Δουβλίνου που πρέπει να την τροποποιήσει, έτσι που να υπάρχει αυτή η αναλογική, τέλος πάντων, υποχρέωση απέναντι σε αυτόν τον κόσμο. Και μια τελευταία κουβέντα. Λα, τι γίνονται. Όχι, επιτρέψτε μου, γιατί έχουν κάνει διάφορες αναφορές τους φοιτητές. Τους φοιτητές με πλαστά έγγραφα, όπου προειδοποιούσαν όλοι το Υπουργείο Εσωτερικών επί κυρίου Χάσικου ότι 800 φοιτητές που ήταν έτοιμοι να έρθουν στην Κύπρο είχαν πλαστά έγγραφα. Κι όμως επέτρεψαν να έρθουν, γιατί αντιλαμβάνεστε ήταν τα συμφέροντα ενδεχομένως κάποιων κολεγίων, πανεπιστημίων, δεν ξέρω πού, και βέβαια όσων θα τους εργοδοτούσαν με φτηνών, ως φτηνών εργατικών δυναμικών. Η εικονική γάμη, ναι, πρέπει να πάρουμε μέτρα. Να τερματιστούν αυτές οι καταστάσεις και η εκμετάλλευση των ανθρώπων. Γιατί η εκμετάλλευση είναι διπλή και με διάφορους τρόπους. Και θα πω και κάτι που με ξένησε σε σχέση με την τοποθέτηση του κύριου Μιλωνά για τις ξενόφερτες ιδέες ανθρωπισμού. Δεν ξέρω αν για τον ίδιο ο ανθρωπισμός είναι κάτι που δεν μας αφορά στην Κύπρο και δεν έχουμε, και είναι μια ξενόφερτη ιδέα που θα πρέπει, δεν ξέρω πώς να τη μεταχειριστούμε.
Εμείς θεωρούμε ότι ο σεβασμός σε κάθε άνθρωπο, ανεξάρτητα από τη φυλή, τη θρησκεία, το χρώμα, το σεξουαλικό προσανατολισμό, είναι μέσα στις δικές μας αρχές. Αν για τον ίδιο είναι ξενόφερτα και δεν θέλει να τα αποδεχτεί, είναι δικαίωμα του. Ευχαριστώ. Από την άλλη, θα πρέπει να δούμε το ξένο εργατικό δυναμικό που είναι στην Κύπρο, που το επιδιώκουμε, που το επιζητούμε, γιατί δυστυχώς εργάζονται με πολύ χαμηλότερους μισθούς από ό,τι οι Κύπροι. Να δούμε με ποιον τρόπο θα στηρίξουμε τη γεωργία, πώς θα στηρίξουμε τους ηλικιωμένους μας που θέλουν φροντίδα και έναν σωρό άλλους τομείς που περιμένουμε να έρθουν ξένοι να μας στηρίξουν για να συνεχίσει και η ανάπτυξη, αν θέλουμε να μιλούμε με αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστώ είναι πολύ, κυρία Κουκουμά. Είναι τέτοια τα θέματα που υπάρχουν πάρα πολλοί τομείς. Γι' αυτό να αναλάβει ο καθένας την ευθύνη του, να συνειδητοποιήσουν ότι είναι 7 χρόνια στην κυβέρνηση και να πάρουν τα μέτρα που πρέπει, σεβόμενοι, ελπίζω, ναι, ευρωπαϊκές οδηγίες που δεν σημαίνει ότι και στις πλήστες των περιπτώσεων είναι Ευαγγέλιο και θα πρέπει να τις ακολουθούμε. Ευχαριστώ πολύ. Αντίστοιχα και στην Ευρώπη υπάρχουν οι τάσεις εκμετάλλευσης ανθρώπων που φεύγουν κυνηγημένοι από τις χώρες. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Κουκουμά. Κύριε Μιλωνά, εσείς. Ναι, μόνο για το τελευταίο, διότι η κυρία Κουκουμά προφανέστατα δεν καταλαβαίνει. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω άλλους χαρακτηρισμούς, ότι δεν ξέρει τον πολιτισμό των Ελλήνων της Κύπρου. Τι θέλετε να πείτε, κύριε Μιλωνά. Αντιλαμβάνομαι. Αυτό που είπα, κυρία Κουκουμά, αφήστε με να πω τι είπα και το καταλάβατε πολύ καλά. Απλώς σας βολεύει να χρησιμοποιήσει, να παραποιήσει αυτά που είπα για να πετύχετε το στόχο σας. Εγώ είπα ότι ξενόφερτος δικαιωματισμός και ανθρωπισμός, αυτόν εννοούσα, δεν χρειάζεται να μας πούνε εμάς τους πρόσφυγες της Κύπρου. Αν πρέπει να αγκαλιάσουμε και να βοηθούμε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Αυτόν υπονοούσα, γιατί αυτό το ξενόφερτο του δικαιωματισμού της σύγχρονης παγκοσμιοποίησης είναι ο δούλος ύπος, ούτως ώστε οι καπιταλιστικές κοινωνίες, κύριε Κουκουμά, για να μιλήσω τη γλώσσα που ξέρετε πολύ καλά εσείς, χρησιμοποιούν καλά, και να καταλάβουν τους εργάτες και τις φτωχολογιά. Και αυτό το πράγμα, ότι όλοι είμαστε ήδη το παραμύθι της παγκοσμιοποίησης, μέσα στα πλαίσια μιας πολιτικής, κομματικής, ιδεολογικής αγκύλωσης και εκμετάλλευσης, μπορεί να παραπλανεί πάρα πολλούς και χιλιάδες, αλλά είναι δικαίωμά μου να εκφράζω τις απόψεις μου. Ο χριστιανός Ορθόδοξος και ο Έλληνας της Κύπρου δεν μπορεί να είναι ρατσιστής, δεν μπορεί να είναι ξενοφοβικός, γι' αυτό υπονοούσα. Δεν χρειάζεται να μας το πει καμιά Ευρωπαϊκή Ένωση ή κανένας Τραμπ, κανένας άλλος σε αυτόν τον τρόπο, γιατί εμείς ανοίξαμε. Όχι ως ανθρωπιστής. Κύριε Κουκουμά, αφήστε με να τελειώσω, σας άκουσα. Κυρία Κουκουμά, τώρα θα θέσουμε και θέματα χριστιανισμού. Εγώ ξεκαθαρίζω τι πιστεύω. Εσείς λέτε τι πιστεύετε, ο καθένας θα κριθεί. Γιατί με διακόπτετε. Αφήστε με να ολοκληρώσω σκέψη μου. Παρακαλώ. Η ουσία, εγώ ολοκλήρωσα σκέψη μου. Εγώ πιστεύω ότι ο σωστός Έλληνας, ο σωστός χριστιανός, αγαπά όλους τους ανθρώπους. Είτε συμφωνεί μαζί του, είτε διαφωνεί. Αυτή είναι η άποψή μου. Τι να κάνουμε. Επομένως, είναι ξένα προς εμάς αυτά. Οι ρατσισμοί, οι ξενοφοβίες. Όλα αυτά πρέπει να τα απορρίψουμε, πρέπει να τα πολεμούμε. Αυτή είναι η ουσία της θέσης μου. Λοιπόν, τελείωσα με αυτόν. Η ουσία τώρα του προβλήματος, για να μην πηγαίνουμε σε αυτό που σας είπα από την αρχή όλοι μας. Δηλαδή να χαϊδεύουμε τα αυτιά αυτό που μας ενδιαφέρουν. Κινδυνεύει ή δεν κινδυνεύει ο δημογραφικός χαρακτήρας του τόπου μας. Κινδυνεύει, σαφέστατα κινδυνεύει. Κινδυνεύει ή δεν κινδυνεύει η Κυπριακή Δημοκρατία από τους σχεδιασμούς της Τουρκίας και την επεκτατική της πολιτική και την εργαλειοποίηση του ανθρωπιστικού αυτού θέματος, χρησιμοποιώντας αυτούς τους φτωχούς ανθρώπους. Μετανάστες, όπως θέλετε να ονομάσετε τους λαθρομετανάστες, πρόσφυγες, ό,τι και αν είναι. Τους χρησιμοποιεί. Πρέπει να λάβουμε μέτρα για να μην. Κύριε Κουκουμά, παρακαλώ, να ολοκληρώσω. Ο κύριος Μιλωνάς έχει εκπνεύσει ο χρόνος μας. Ναι. Έχει φτάσει στο κόκκινο, κατά. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος. Και εδώ βρίσκεται, είναι η ανάγκη να στηρίξουμε και εμείς θα στηρίξουμε όλες τις προσπάθειες της κυβέρνησης και του οποιοδήποτε, ούτως ώστε χωρίς να παραβιάζεται κανέναν ανθρώπινο δικαίωμα. Κανέναν όμως. Τα πλαίσια της ασφάλειας αυτής της πατρίδας και αυτού του κράτους, να μεριμνήσουμε τους ώστε αυτοί οι σχεδιασμοί θα τερματιστούν ή να αποτραπούν. Αυτό. Τόσο απλό. Θα επανέλθουμε σε αυτή τη συζήτηση σίγουρα. Θα το συζητήσουμε και στα επόμενα διαστήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους τρεις για αυτήν την συζήτηση. Περνάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με αθλητική ενημέρωση.